Λοιπόν, πάμε στη Λάρναγα, στο Σταύρο Χαλισάβα. Σταύρο, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Σταυριανή. Σταύρο, κυρίες και κύριοι από τη Λάρνακα. Αυτό είναι ένα δείγμα του ψηφοδελτίου της επαρχίας μας. Όπως έχετε δει, είναι πραγματικά τεράστιο. Mm-hmm. Πρώτη φορά έχουμε τόσους πολλούς συνδυασμούς. Mm-hmm. Θα μιλήσουμε για δύο προεκλογικές εκστρατείες που έγιναν χθες βράδυ. Η Λάρνακα αλλάζει προς το καλύτερο, ανέφερε ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Αβέροφ Νεοφύτου στην τελική προεκλογική συγκέντρωση του κόμματος του στη Λάρνακα. Το αποτέλεσμα μιας ψήφου αντίδρασης και θυμού θα είναι για 5 χρόνια, ανέφερε ο Αβέροφ Νεοφύτου. Και είπε πως ακολουθούν κρίσιμα χρόνια για τον τόπο μας και έκανε αναφορά για το Κυπριακό και την οικονομία. Ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού επιτέθηκε σε Ακέλ και Δίκο, τους κατήγγειλε για μηδενισμό και είπε πως την ώρα που η χώρα έχει τέτοιες προκλήσεις, ο Νικόλας και ο Άνδρος Κυπριανού ζητάνε να τους στηρίξει η κοινωνία για να είναι δυνατοί, ούτως ώστε να μπορούν να χτίσουν συμμαχίες για τις προεδρικές εκλογές του 2023. Μάλιστα, ο Αβέροφ Νεοφύτου, Σταυριανή Σταύρο, κυρίες και κύριοι, ανέφερε πως οποιαδήποτε ψήφος αντίδρασης σε μικρά κόμματα το μόνο που προκαλεί είναι πρημοδότηση σε Ακέλ και Δίκο, ούτως ώστε να καταφέρουν να συνεργαστούν για την εξουσία και τις καρέκλες. Είχαμε και ακόμα μια προεκλογική συγκέντρωση χθες στη Λάρνακα με το Δημοκρατικό Κόμμα. Στηρίξτε το Δίκο για καθαρή αλλαγή. Όχι στη χαμένη ψήφο, δήλωσε ο Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος του Δίκο, σε προεκλογική συγκέντρωση στη Λάρνακα. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος απίφθινε κάλεσμα στους πολίτες για συμμετοχή στις εκλογές με θετική ψήφο στο Δημοκρατικό Κόμμα για καθαρή αλλαγή και όχι ψήφο διαμαρτυρίας χωρίς αντίκρισμα. Ανέφερε μάλιστα πως το Δημοκρατικό Κόμμα έχει θέσεις και κάλεσε τους πολίτες να συμπορευθούν με το Δίκο και να επιλέξουν και στη Λάρνακα τους υποψήφιους του κόμματος. Σας αποχαιρετάμε σήμερα από τη Λάρνακα με ένα ξεχωριστό θέμα. Πρώτο βραβείο λοιπόν για το Δημοτικό Σχολείο Αναφωτίας στο διαγωνισμό «Κοπιάστε στην κοινότητά μας». Με χορούς, τραγούδια και επαγγελίες ποιημάτων υποδέχθηκαν τον Υφυπουργό Τουρισμού Σάβα Περδίο στην Αναφωτία οι μαθητές, ο οποίος τους έδωσε το πρώτο βραβείο στον διαγωνισμό που διοργάνωσε το Υφυπουργείο Τουρισμού και το Υπουργείο Παιδείας στο πλαίσια του προγράμματος «Κοπιάστε στην κοινότητά μας». Ήταν μια δυνατότητα που είχαν τα παιδιά να γίνουν για λίγο ξεναγή, να βγουν έξω και να αναδείξουν τον πλούτο που κρύβουν οι κοινότητες και να δείξουν έτσι τα μικρά παιδιά τη συμμετοχικότητά τους στο πώς μπορούμε να αποκτούμε μοναδικές εμπειρίες στις περιοχές όπου ζουν. Μάλιστα, πανέμορφο και συγχαρητήρια και στους εκπαιδευτικούς και στα παιδιά φυσικά. Έτσι, να τους πούμε και τον μπράβο. Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, Σταύρο. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.